σας ο πρώην σύντροφος της Ζούλας Παπαχρήστου, ο κύριος Χαχαμίδης, επίσης αθλητής. Ναι, πρωταθλητής του kickbox, ήταν χτες το πρώτο θέμα με τίτλο «Πόσο Κασιδιάρης έκλεψε το κορίτσι μου», αυτός ήταν ο τίτλος της συγκεκριμένης συνέντευξης. Έλυσε τη σιωπή του λοιπόν ο Λευτέρης Χαχαμίδης και είπε και αποκάλυψε πάρα πολλά για τη σχέση του Ηλία Κασιδιάρη με τη Βούλα Παπαχρήστου. Πάμε να δούμε τι είπε. Όταν ξεκινήσαμε μαζί με τη Βούλα να φτιάχνουμε τις προσωπικές μας σελίδες στο Facebook, διαπιστώσαμε ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο που δεν γνώριζαμε προσωπικά. Έτσι, αποφασίσαμε να αφήσουμε σε λειτουργία μόνο τις σελίδες που αναφέρονται αποκλειστικά στις αθλητικές μας δραστηριότητες και να δημιουργήσουμε μαζί ένα άλλο προφίλ, στο οποίο δεχόμασταν μόνο όσους γνωρίζαμε προσωπικά. Δεν μπορούσα λοιπόν να καταλάβω πού και πώς δημοσίευσε αυτό το σχόλιο. Τότε διαπίστωσα ότι εκείνη διατηρούσε και λογαριασμό στο Twitter, χωρίς να το γνωρίζω. Έτσι λοιπόν είδα ότι η Βούλα αντάλλασε μηνύματα με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, και πως ανέβαζε διάφορες αναρτήσεις σχετικά με τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος. Πληροφορήθηκα ότι τους είδαν μαζί στη Μάνη το καλοκαίρι. Προσπαθούσα να μην τους πιστέψω, όπως και τα πολλά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που μιλούσαν για τη σχέση τους. Θα πω την παροιμία. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Θα έχετε παρακολουθήσει προφανώς το περίφημο τηλεοπτικό χαστούκι στην κυρία Λιάνα Κανέλη. Πρώτα απ' όλα, τέτοιες ενέργειες φανερώνουν δειλία. Δεν χτυπάς ποτέ γυναίκα, ούτε καν σηκώνεις χέρι. Είμαι κάθετος σε αυτό. Και στα όρια να σε φέρει κάποια, ποτέ δεν αντιδράς με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά στην τεχνική του χτυπήματος, είναι ότι χειρότερο έχω δει. Ο χαρακτηρισμός που αποδίδεται σε ένα τέτοιο άτεχνο χτύπημα ονομάζεται στην ορολογία της πυγμαχίας ματσόλα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν ματσόλα αυτό που δέχτηκε ο ίδιος με όλη αυτή την ιστορία. Αλλά είναι αλήθεια ότι έπειτα από όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει σχέση Ηλία Κασιδιάρη Βούλας Παπαχρήστου. Απλά και οι δύο, επειδή έχουνε, δεν είναι μέσα στο lifestyle, ούτε το επιβεβαιώνουν, αλλά ούτε και το διαψεύδουν, Ελεονόρα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πάντως πήρε ότι ο άνθρωπος πραγματικά είπε: εγώ δεν γνώριζα και δεν ήξερα ότι γνωριζόντουσαν, ότι και η ίδια έτσι είχε μια δική της άποψη για τη Χρυσή Αυγή, ότι έγραφε στο Facebook και στο Twitter. Δεν έγραφε αμέσως. Δηλαδή μετά το κακόγουστο αστείο, όπως το είπε και η ίδια, που έκανε σχετικά με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού Αγώνες. Από εκεί και μετά κατάλαβε ο Χαχαμίτης. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι έγινε ό,τι έγινε. Εμένα με σόκαρε λίγο αυτή η ομολογία πάντως. Ειλικρινά, γιατί οι περισσότεροι ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν μπαίνουν στην διαδικασία και ρωτούνται ευθέως για ένα τόσο σημαντικό προσωπικό θέμα, μπαίνουν στη διαδικασία και λένε ότι αυτή η σχέση είχε τελειώσει πολύ πριν, δεν γνωρίζω κάτι. Εδώ έδωσε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αυτό, άμα το έχει ξεπεράσει και μπορεί να βρει τις ισορροπίες σου. Εδώ φαίνεται ότι έχει ενόχληση γιατί δεν θες να τους ξεμπροστιάσω το που λέμε. Ναι, αλλά μιλάει πάρα πολύ ευγενικά και είπε κιόλα, συγγνώμη ρε Δημήτρα, που λέει ότι φτάσαν και φωτογραφίες στα χέρια μου, στις οποίες ήταν η Βούλα η Παπαχρήστου με τον αδερφό της και με τον αδερφό του Ηλία Κασιδιάρη, τον Αλέξη. Και όταν τη ζήτησε εξηγήσεις, λέει, όταν τη ζήτησε εξηγήσεις, δεν ξέρω, και δεν ήταν στη Μάνη, άλλο είναι το κομμάτι της Μάνης. Άλλο. Άλλο είναι αυτό. Σε ένα ταβερνί, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στην Αθήνα. Ναι, εδώ στην Αθήνα. Λέει στη συνέντευξη ο Χαχανίδης ότι είχαμε ήδη χωρίσει και εγώ τότε γι' αυτό τη ζήτησε εξηγήσεις. Δηλαδή, σου λέει ότι όταν δεν είχαμε χωρίσει, δεν θα σου ζητούσε εξηγήσεις γιατί σε εμπιστεύομαι. Αλλά λέει ότι είχαν ήδη χωρίσει και μετά ήταν με τον Κασιδιάρη.